Λοιπόν, γιατί βαριέμαι να ανοίξω live, είπα να πω πέντε πραγματάκια εδώ πέρα. Το πρώτο είναι, όταν κάποιος κάνει ένα style μουσική και πετυχαίνει σε αυτό το πράγμα, καλό θα ήταν να μην πέσετε όλοι απάνω σε αυτό το style. Είναι λίγο cringe, αυτό ήθελα να πω. Έχετε ξενερώσει όχι μόνο όλο το κοινό, αλλά και όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα που λέγεται rap game. Αυτό. Δεύτερον, αν το rap game ήταν σαν ποδόσφαιρο, να το πούμε Champions League, εντάξει. Οι μεγάλες ομάδες και οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν συμμετέχουν φέτος πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω, μετράνε τα λεφτά τους, ζούνε τη ζωή τους, έχουν ξενερώσει, δεν ξέρω. Έχει μπει ένα καινούριο wave από καλλιτέχνες και ομάδες παίζει για αυτό το Champions League και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί βλέπεις νέους καλλιτέχνες να μπορούν να παίρνουν τις προβολές που χρειάζεται να μπουν σε αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι έχουν γαμίσει όλο το λαό, όλους τους καλλιτέχνες, όλες τις ομάδες και έχετε γίνει πιο μεγάλη και από τον Michael Jackson. Θέλω να χαλαρώσετε λιγάκι. Okay, σας παρακαλώ. Τρίτο. Όσο αναφορά τα lives, clubs ή stages, το καλύτερο πράγμα είναι αυτοί που τρέχουν αυτά τα πράγματα, τα promoters, τα μαγαζιά, οι επιχειρηματίες, καλό είναι να μην λέτε ψέματα και να λένε ψέματα σε όλο το κοινό και στους καλλιτέχνες που έρχονται και φεύγουν, πόσα λεφτά παίρνει ο ένας, ο άλλος, η άλλη ή η παράλλη, γιατί έχετε γάμιση όλη τη φάση. Τέταρτο. Παρακολουθώ όλα τα πιτσιρίκια εδώ πέρα